Απεγνωσμένα, οι Γερμανοί ψάχνουν παντού να βρουν συστήματα Patriot για να τα δώσουν στο Κίεβο. Φυσικά έχουν προσεγγίσει και το παιδί για όλα τα θελήματα τη Ευρώπη στη χώρα μα. Να υπενθυμίσουμε πω κάθε συστοιχία αποτελείται μόνο από μία μονάδα πυρό, γι' αυτό και οι έξι συστοιχίε μα είναι απολύτω απαραίτητε. Δεν πρέπει να ενδώσουμε στην δυτική πίεση και φυσικά δεν πρέπει να δώσουμε ούτε ένα από τι έξι συστοιχίε τη Ελλάδο. Η Γερμανία προσπαθεί με νύχια και με δόντια να ενισχύσει την αεράμινα τη Ουκρανία με επιπρόσθετα συστήματα αεράμινα, ειδικά τύπου Patriot. Η χώρα μα βρίσκεται εντό τη λίστα χωρών που θεωρητικά μπορούν να αποστείλουν ένα τέτοιο οπλικό σύστημα στο Κίεβο και κατ' επέκταση βρίσκεται στο στόχαστρο του Βερολίνου. Πιο συγκεκριμένα, ο Ουκρανικό Δημοσίευμα ανέφερε πω η γερμανική κυβέρνηση αναζητά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot από ξένε χώρε για αποστολή στην Ουκρανία. Η ίδια η Γερμανία έχει αποστείλει στο παρελθόν δικά τη συστήματα Patriot στο Κίεβο. Γενικά, το σύστημα Patriot είναι ένα εξαιρετικά ακριβό αμυντικό προϊόν, πράγμα που σημαίνει πω δεν υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα σε καμία χώρα τη Ευρώπη. Γι' αυτό τον λόγο, οι Γερμανοί θα προσπαθήσουν να πείσουν αρκετέ δυτικέ χώρε να στείλουν τα δικά του συστήματα Patriot για να ενισχυθεί η Ουκρανική αεράμυνα. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανία, Δημήτρο Κουλέμπα. Ω επικεφαλή του Συνασπισμού Αεράμινα, μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση τη Ουκρανική Αεράμινα, η Γερμανία ξεκινάει άμεσα μια ανάλυση όλων των συστοιχείων Patriot και άλλων συστημάτων αεράμινα που είναι διαθέσιμα για παράδοση στην Ουκρανία, διευκρίνησε ο Κουλέμπα. Προσθέτοντα πω το Βερολίνο δεν θα περιοριστεί μόνο στην Ευρώπη, αλλά θα επικοινωνήσει με κράτη από όλο τον κόσμο. Το Ουκρανικό Δημοσίευμα πιστεύει πως οι Γερμανοί θα ξεκινήσουν την αναζήτηση από τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν 60 στοιχείες πάτριο της λειτουργία. Στην Ευρώπη τα φαγορεί η Ολλανδία, η οποία διαθέτει λιγότερες από τρει συστοιχιες pac PAC3, η Σουηδία, η οποία σήμερα έχει δύο συστοιχίε PAC3 και αναμένει άλλε 4, η Ρουμανία που έχει συστοιχιες συστοιχίε PAC3 και αναμένει άλλε 7, η Πολωνία που σήμερα έχει δύο συστοιχίε και σκοπεύει να αποκτήσει άλλε 12, η Ισπανία με τρει συστοιχίε PAC2 και η Ελλάδα με έξι συστοιχίε PAC2. Η Γερμανία σήμερα επιχειρεί περίπου 10 συστοιχίε PAC 3. Εκτό Ευρώπη, υπάρχουν χώρε που επιχειρούν αυτά τα συστήματα, όπω η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, αλλά εκτιμάμε πω δεν είναι λιγότερο πιθανό να καταλήξουν σε μία συμφωνία για αποστολή των όπλων στο Κίεβο. Να σα υπενθυμίσουμε πω κάθε συστοιχία Patriot περιλαμβάνει μόνο μία μονάδα εκτόξευση πυράβλων, οπότε είναι κέρια σημασία ο ελληνικό στρατό να διατηρήσει και τι έξι συστοιχίε που διαθέτει παρά την δυτική πίεση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.